Γεια σας και καλώς ήρθατε στο μεγάλο κανάλι. Τι κάνετε, πώς πάνε τα κέφια που έχουμε μπει σε αυτή την πολύ εορταστική ατμόσφαιρα. Καρναβάλι από εδώ, καρναβάλι από εκεί. Κάνει ο ένας δήμος το ένα, κάνει ο ένας δήμος το άλλο. Πάρτι, κέφι, γλέντι. Ελπίζω να είστε μέρος όλης αυτής της τρέλας. Εμένα πάντα μου άρεσαν τα καρναβάλια. Αν με ακολουθείτε σε αυτό εδώ το κανάλι τα τελευταία 2,5 χρόνια που συμβαίνει, θα το έχετε καταλάβει. Φέτος όμως αποφάσισα να μην βάλω περούκες, να μην βαφτώ, να μην σας δείξω εγώ μία ιδέα, αλλά να πάρουμε όλες τις ιδέες, να δούμε τι είναι hot, τι θα ήταν ωραίο για φέτος, να αντλήσουμε έτσι έμπνευση από την επικαιρότητα, από τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας και να ντυθούμε το πιο έξυπνο καρναβάλι για το 2020. Πάμε να ξεκινήσουμε! Να ξεκινήσουμε έτσι λοιπόν σε ένα πιο διεθνές επίπεδο, να δούμε στην μουσική σκηνή αλλά και στον κινηματογράφο ποια είναι τα δύο πιο hot καρναβάλια που μπορούμε να ντυθούμε, που μπορούν να γίνουν και στολές, να το τραβάς δηλαδή λίγο από τα μαλλιά. Γιατί εντάξει, αν πας να ντυθείς, ξέρω εγώ, Ρενέ Ζελβέγκερ, δεν έχεις και πολλά να κάνεις. Κατάλαβες. Μπορείς όμως να ντυθείς Τζόκερ. Τζόκερ είναι, εντάξει, ήταν η ταινία της χρονιάς που απέσπασε πάρα πολλά βραβεία, πάρα πολλές κριτικές. Ασχολήθηκαν όλοι με αυτή την ταινία. Και νομίζω ότι ενώ υπάρχει πάρα πολλά χρόνια σαν καρναβάλι λόγω του look, φέτος είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Οπότε νομίζω ότι θα υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω. Άμα βγούμε σε ένα πάρτι ή στα καρναβάλια στην Πάτρα, φαντάζομαι ότι θα δούμε πάρα πολλούς φέτος. Εγώ έχω κάνει και μία μικρή διατριβή γιατί άρεσε στο Φίλιππο πολύ αυτό το καρναβάλι και το είχαμε κάνει πριν 2 χρόνια. Στο βίντεο Halloween που είχα κάνει με τη Μαρία Κορινθίου, μπορείτε να δείτε πώς με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία το είχα πραγματοποιήσει. Ταπεινή. Είμαστε έτοιμοι για το πιο τρελό Halloween party. Πηγαίνοντας λοιπόν παραδίπλα στη μουσική σκηνή παγκοσμίως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το πιο πετυχημένο καρναβάλι για φέτος είναι η Billie Eilish. Έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση, όλοι ασχολούνται μαζί της, έχει κάνει μια καινούρια κατηγορία στη μουσική μόνη της και επίσης η εικόνα της είναι πολύ χαρακτηριστική, οπότε αν υιοθετήσεις αυτά τα πράσινο περίεργα μαλλιά και όλο αυτό το look, είναι πάρα πολύ εύκολο και μόνο σου να το φτιάξεις παίρνοντας σπρέι. Ωραίο αυτό, μήπως να γίνω να ντυθώ αυτό φέτος. Ξέρω, το σκεφτώ, μ' αρέσει η Billie Eilish. Αν θέλουμε τώρα να μείνουμε έτσι λίγο μέσα στα δικά μας σύνορα και να είμαστε επίκαιροι, μπορούμε να εμπνευστούμε μια στολή από τις άγριες μέλισσες ή από το κόκκινο ποτάμι, τα ποντιακά μας, τις στολές μας, να τις φορέσουμε με περηφάνεια και να βγούμε και έξω, γιατί λόγω της σειράς και της επιτυχίας της έχει μια πολύ σημαντική επικαιρότητα. Όπως και οι άγριες μέλισσες, να βάλουμε έτσι κάτι παλιό, ενδεχομένως κάποια ποδιά, κάποια στολή ας πούμε από εκείνη την εποχή. Και από μέσα, για να είσαι και μέσα στο mood από τις άγριες μέλισσες, μπορείς να φοράς μια ζαρτιέρα, δεν ξέρω, ένα πρόστιχο ισόρουχο, για να δείξεις και τον εσωτερικό κόσμο, έτσι, των πρωταγωνιστριών. Σ' αγαπώ, Ελένη. Σ' αγαπώ, γι' αυτό ήθελα αυτά τα χωράφια. Για να είμαι κοντά σου. Υπομονή, Βιολέτα μου. Άλλα 70 επεισόδια είναι μέχρι να τελειώσει η σεζόν. Ωραία η παρηγορία, πάτε. Κάνεις εκεί. Σε αυτά τα χέρια έχει να μπει ενυδατική μήνες. Ούτε μια κρέμα, ούτε αλόι, ούτε ένα baby oil. Και θα μείνω έτσι λίγο στη δική μας επικαιρότητα. Μία πάρα πολύ ωραία ιδέα, κυρίως για ζευγάρια, είναι να ντυθούν η Λιάννα, Παπαγεωργίου και Sneak. Why always me? Πάρα πολύ ωραίο, πολύ εύκολο. Αυτή η περούκα με τις αφέλειες υπάρχει παντού. Θα βάλετε και δύο, θα ρίξετε ένα γουναρικό από πάνω. Οπότε θα είστε σετ. Τίποτα χρυσάφια, τίποτα δολάρια να κρέμονται μέσα σε όλο αυτό το rap trap R&B mood. Ή αυτό το κοτσιδάκι που κάνει η Λιάννα εδώ πάνω. Το συντριβάνι που είναι λίγο 80s και λίγο κατάλαβες. Ή τις πιο σεξ εμφανίσεις τις που έχουμε δει στο GNTM. Και μαζί με το Sneak νομίζω αυτό μπορεί να παίξει. Δηλαδή έχουν χαρακτηριστικά, ειδικά νομίζω οι γούνες, που μπορούν να προδώσουν τι καρναβάλι είσαι. Και παραμένοντας στην ελληνική showbiz, έχω μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, ιδίως αν είστε ζευγάρι, Νίκος Μουτσινάς και Βάνια. Βάνια και Νίκος Μουτσινάς. Γεια σας παιδιά, καλό μεσημεράκι σε όλους. Εντάξει, ακούστε λίγο, είμαι ίδιος η μάνα μου, έτσι ένα μικρό τρίβιο. Όχι, αλήθεια, είμαι ίδιος. Κούκλα, η παγέτα είναι αδιανόητη, παιδιά είναι όλο στο χέρι, έλα. Πάρα πολύ
πολύ ωραία ιδέα, έχει πάρα πολύ πλάκα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να βρείτε φαλάκρα σε όλα τα μαγαζιά, σε όλα τα καταστήματα που έχουν αυτές τις κουκούλες που τις κολλάς γύρω-γύρω. Ειδικά αν είσαι άντρας, είναι πάρα πολύ εύκολο να τη βάλεις. Δεν έχεις πάρα πολλά μαλλιά να βάλεις εκεί μέσα. Τη βάζεις. Εντάξει, δεν χρειάζεται να βάλεις κάτι άλλο. Μπορείς να βάλεις αυτά τα καρό που φοράει, αυτά τα φουτεράκια, να ντυθείς πάρα πολύ μοντέρνα, σαν να είσαι 22 χρονών. Ένα χειροκρότημα! Είναι αριθμό μνήμων, κυρίες και κύριοι! Εν πάση περιπτώσει, ζήστο. Και η βάνια επίσης πάρα πολύ εύκολο καρναβάλι. Παίρνεις ό,τι έχεις μέσα στην τουλάπα σου, τα βάζεις όλα μαζί. Πετάς και μία περούκα, βάζεις και πράγματα πάνω, καπέλα, πουλιά. Δεν είναι τόσο συγκεκριμένο σαν τη Billie Eilish που πρέπει να βρει την πράσινη ρίζα, κατάλαβες. Είναι πιο. Όχι, αφαιρετικό δεν είναι. Το αντίθετο. Ποιο είναι το αντίθετο από το αφαιρετικό? Βάλε πράγμα! Η Βάνια, μεταξύ μας τώρα, η Βάνια, σαν καρναβάλι σου δίνει και ένα άλλο πλεονέκτημα. Μπορείς να βγεις εκεί έξω, αν είσαι ελεύθερη, και να κάνεις πεσηματική παντού, χωρίς να σε κατηγορήσει κανείς. Γιατί το έχει ο ρόλος. Τι να κάνεις κι εσύ, τι Βάνια κάνεις. Οπότε βγαίνεις εκεί έξω και γεια σου και γεια σου, και βάζεις και ένα μου εκεί στο τέλος και σώζεται. Είναι κακό. Η φαλάκρα τώρα έχει και άλλο ένα πλεονέκτημα. Μπορείς να την ξαναχρησιμοποιήσεις. Ανακυκλώσιμη μόδα και στα καρναβάλια. Μας πάγωσε η κακούργα, μας πάγωσε! Την επόμενη μέρα, για να μην είσαι το ίδιο καρναβάλι, άμα έχεις άλλο πάρτι να πας, μπορείς να κάνεις το Δημήτρη Σκουλό. Why not? Και ο Σκουλός το ίδιο χτένισμα χρησιμοποιεί. Οπότε στο επόμενο καρναβάλι θα είσαι εξίσου επίκαιρος, γιατί είναι και εκείνος, θεωρώ, πολύ hot προσωπικότητα της χρονιάς. Βγαίνοντας τώρα από την Ελλάδα, παραμένοντας όμως στην Ευρώπη, μάλλον όχι στην Ευρώπη, γιατί δεν είναι πια Ευρώπη, πάμε στη Μεγάλη Βρετανία. Πάρα πολύ hot είναι αυτό το ζευγάρι, Μέγαν και Χάρι. Χάρι και Μέγαν. Αυτοί οι δύο άνθρωποι που γίνανε σύμβολα επανάστασης τη φετινή χρονιά και αντισταθήκανε στο παλάτι και ανοίξανε την πόρτα και ξεκίνησαν και τα διαζύγια μέσα το ένα μετά το άλλο, τα πριγκιπικά. Νομίζω ότι αποτελούν δύο προσωπικότητες οι οποίες είναι πάρα πολύ hot για κοστούμι αυτή τη στιγμή, όπως και η Ελισάβετ που ξαφνικά έχει ξαναπάρει τα πάνω της και αυτή μπορεί να αποτελέσει μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Μπορείς να ντυθείς Ελισάβετ και να βάλεις και τη μάσκαρα να τρέχει, να κλαις, να φοράς μαύρα, να βάλεις ένα βέλο, δεν ξέρω, να έχεις λίγο κατεβασμένα μούτρα, ίσως γιατί το έχεις πάρει βαριά. Δεν ξέρω, κάπως μια θλιμμένη Ελισάβετ θα μπορούσες να ντυθείς, επίσης είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Πάρα πολύ hot κατά τη γνώμη μου καρναβάλι επίσης είναι η Ginger. Ναι, δεν κατάλαβα γιατί σου φαίνεται περίεργο. Η Ginger έχει γίνει το σκύλι σύμβολο, επίσης είναι πάρα πολύ hot. Είναι μεγάλη στα Ρούμπα φέτος γιατί βγαίνει και στην εκπομπή. Την αποθεώνει ο κόσμος, τη ζητάει στο δρόμο. Πάρα πολλές φορές λένε: α, κοίτα σαν το σκυλί της Ίσης και εγώ είμαι δίπλα, δεν με έχει δει κανείς. Όλοι κοιτάνε την Ginger. Ginger λοιπόν μπορείς πάρα πολύ επιτυχημένα να ντυθείς άμα πας σε ένα κατάστημα με αποκριάτικα είδη. Βρεις όλες αυτές τις τρίχες. Καλή τύχη. Πάρα πολύ hot επίσης στην παρούσα φάση είναι το Netflix. Οπότε οποιοδήποτε ήρωας από το Netflix, όχι Casa de Papel, και θα μιλήσουμε και για τα πασέ και για τα παροχημένα σε λίγο, αλλά άλλες σειρές του Netflix ή το ίδιο το Netflix, το οποίο επίσης έχει κατακλείσει τη ζωή μας πια. Μπορείς να βάλεις μια ταμπέλα, δεν ξέρω, να ντυθείς τηλεόραση, να πάρεις αγκαλιά popcorn. Νομίζω ότι είναι έτσι στην εποχή μας πάρα πολύ δυνατό και μπορεί να σου δώσει πάρα πολλές ιδέες, είτε μέσα από πολύ πετυχημένες σειρές, είτε και σαν πλατφόρμα. Πριν προχωρήσουμε στα παροχημένα, θα ήθελα να βραβεύσω την πιο ηλίθια ιδέα καρναβαλιού που συνάντησα στην έρευνά μου αυτή, γιατί σήμερα τα παιδιά είχαν πάρει στο σχολείο, ντυθήκανε καρναβάλιο. Πάρα πολύ ωραία. Όταν πήγα στο κατάστημα και είδα διάφορες ιδέες, η πιο ηλίθια, μεγαλύτερη μπούρδα ιδέα που συνάντησα ήταν η στολή του κορονοϊού. Τραγικό, δεν είναι αστείο, δεν παίζουμε με αυτά, έχει χάσει τη ζωή του πάρα πολλοί κόσμος, κανένας δεν γελάει. Άμα ντυθείς κορονοϊός, κανένας δεν γελάει. Και ας προχωρήσουμε τώρα στα πασέ, αυτά τα καρναβάλια που λίγο έχουν φύγει από τη μόδα, που λίγο έχουμε βαρεθεί να τα βλέπουμε, έχουν ξεπεραστεί πάρα πολύ. Ένα από αυτά και νομίζω η κορυφή είναι ο Τραμπ. Ξέρω, παραμένει πρόεδρος, πρέπει όλοι κάποια στιγμή να το συνηθίσουμε, να το ξεπεράσουμε μέχρι να τελειώσει, όμως πια δεν έχει πλάκα. Δηλαδή και μόνο τον βλέπεις, εκνευρίζεσαι, λίγο χαλάει η διάθεσή σου, άστο. Lady Gaga, όχι. Όχι πια, Lady Gaga έχει φύγει λίγο η μόδα της, τουλάχιστον όσον αφορά τις στολές, και η Billie Eilish έχει έρθει, το είπαμε.
Οπότε αυτό είναι μια πιο καινούρια διάθεση. Παρόλα αυτά, από την άλλη, η Μαντόνα παραμένει. Παραμένει οπωσδήποτε στη λίστα μας σαν διαχρονική, και γιατί δεν θέλουμε να κακοκαρδίσουμε το Γιώργο Αντάρα. Όπως είπαμε και πριν, μην ντυθείτε άλλο Casa de Papel, δεν μπορούμε να δούμε άλλο αυτή την στολή, και μην ντυθείτε emoji. Φτάνει με τις κουράδες που περπατάνε, δεν αντέχω άλλο. Κλασικά καρναβάλια, παρόλα αυτά, παραμένουν ο γιατρός, η Κινέζα, ίσως πιο επίκαιρη από άλλες χρονιές, το μωρό, η αλλαγή φύλου, άντρας γυναίκα, γυναίκα άντρας, διαχρονικό, απακούς, γιαγιά, υπερήρωες, τα 60s που τώρα μπορείς να το εμπλουτίσεις και λίγο περισσότερο σε πιο κοατσέλα φάση, ξέρεις, εκεί μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, και εξίσου βαρετά, αφόρητα βαρετά, είναι οι γατούλες, οι νοσοκόμες, Jessica Rabbit και τα βαμπύρ. Αυτά φτάνουν, πέρασαν, δεν είναι κλασικά, είναι πασέ. Όχι. Αυτές λοιπόν ήταν οι ιδέες μου για τα καρναβάλια 2020. Ελπίζω να σας άρεσαν. Θα χαρώ πολύ να μοιραστούμε ιδέες από εδώ κάτω, γιατί όχι μόνο μαζί μου αλλά και με τους υπόλοιπους που είναι, έτσι να ανταλλάξουμε ιδέες. Μπορεί κάτι να ξέχασα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ας πούμε, ο Τζόκερ μου ήρθε τελευταία στιγμή στο μυαλό. Βοηθήστε με κι εσείς αν υπάρχει έτσι κάτι πολύ επίκαιρο που το έχω ξεχάσει. Ελπίζω να περάσετε ωραία και γιορτινά. Οι απόκριες, παιδιά, είναι για να ξεχνιόμαστε. Μεγαλώνοντας, πέρασε έτσι μια φάση που σνόμπαρα λίγο τα καρναβάλια και έλεγα, έλα μωρέ, αυτό είναι για τους μικρούς ή για τα πιτσιρίκια. Εγώ δεν κάνω τέτοια, μεγάλωσα τώρα. Στην πορεία όμως ξαναβρήκα τη χαρά της ζωής μέσα από τις απόκριες και ελπίζω να τη βρεις και εσύ, γιατί είναι πολύ ωραία ευκαιρία για ανεμελιά, για χαρά, για γέλιο, για πάρτι. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, σας αγαπώ πάρα πολύ, ακριβώς όπως είστε, ό,τι καρναβάλι και αντιθείτε. Πολλά φιλάκια, μουα, ζούνια μου.